επικοινωνίας 718-707-3120 ή στο σελίδα www.hellasfm.us. Φίλες και φίλοι, εδώ στον Ελλάς FM, ο Δημήτρης Φιλιππίδης είναι πάντα μαζί σας στους 97 και 2 μεγακύκλους από την καρδιά της Νέας Υόρκης. Θα μου επιτρέψετε πριν προχωρήσω στην υπόλοιπη ειδησιογραφία να αναφερθώ στον θάνατο ενός καλού πατριώτη, ενός καλού φίλου, ενός υπέροχου πατέρα. Ο λόγος για τον ομογενή, γεννημένο το 1949 στην Αθήνα, τον Πίτερ Τριτάρη. Ο Πίτερ Τριτάρης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες, και πρόκειται για έναν άνθρωπο πραγματικά όχι μονάχα αξιόλογο, αλλά αξιοπρεπέστατο. Γεννημένος λοιπόν το 1949 στην Αθήνα, έφυγε σε ηλικία 21 ετών για την Αυστραλία, ενώ το 1986 ήρθε εδώ στην Αμερική. Ξεκίνησε να δουλεύει σε ένα μικρό καροτσάκι πουλώντας καφέδες και πρωινό. Ήταν ένας πραγματικός αγωνιστής της ζωής. Έμαθε τα πάντα μεγαλώνοντας στους δρόμους της Αθήνας. Και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αυτό που λέμε street smart, ένας άνθρωπος πανέξυπνος, μεγαλωμένος μέσα στην πιάτσα. Ο Πίτερ Τριτάρης, ο οποίος δημιούργησε τη δική του κατασκευαστική εταιρεία και κατάφερε να σημειώσει μεγάλη επιτυχία σε ό,τι έκανε. Αγαπούσε τη ζωή πάρα πολύ. Ήθελε να πηγαίνει πολύ συχνά στα μπουζούκια, πήγαινε έξω σε εστιατόρια πολύ συχνά. Ήταν πολύ αυθόρμητος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος μπορούσε ανά πάσα στιγμή να αποφασίσει εκείνη τη στιγμή για το πρόγραμμα. Δεν ήθελε να προγραμματίζει τρεις εβδομάδες πριν. Εκείνη τη στιγμή πήγαινε και βεβαίως έκανε το πρόγραμμά του. Η υγεία του άρχισε να κλονίζεται από την ηλικία των 60 και γι' αυτό και βγήκε στην σύνταξη. Ποτέ όμως δεν έχασε την διάθεση για ζωή, ποτέ δεν έχασε το πείσμα του, έζησε μια ζωή την οποία πραγματικά διεκδικούσε κάθε λεπτό. Ήταν ένας πάρα πολύ γενναιόδωρος άνθρωπος και βοήθησε
πάρα πολλούς συνανθρώπους μας. Όταν ταξίδευε, γιατί του άρεσε να ταξιδεύει, πήγαινε σε χωριά με φτωχούς ανθρώπους και αγόραζε παιχνίδια για τα παιδιά, αγόραζε φαγητό για τον κόσμο. Και πάντοτε ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έδινε ό,τι είχε και δεν είχε στον συνάνθρωπο. Και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, εάν ήξερε ότι κάποιος ήθελε βοήθεια ή ήθελε χρήματα, θα έδινε ακόμα και αυτά που δεν είχε, που λέει ο λόγος. Είχε 4 παιδιά και βέβαια τη Βανέσα και τον Μάρκ στην Αυστραλία από την πρώτη του γυναίκα, την Αθηνά, την καλή φίλη την Αθηνά και τον Άγγελο εδώ στην Αμερική και βεβαίως από τον δεύτερο γάμο. Και πρέπει να πούμε ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά ήταν γεμάτος ζωή. Μάλιστα είχε υιοθετήσει ακόμα 2 παιδιά με την σημερινή του γυναίκα. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι στην Αγία Μαρκέλα την Πέμπτη, αύριο Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου στις 9 το πρωί θα είναι η νεκρόσιμη ακολουθία, ενώ θα κηδευτεί στο Νόβο Ντιβέγεβο Σεμετέρι στο 100 Smith Road στο Νάνουετ της Νέας Υόρκης. Να επαναλάβω λοιπόν, ο Πίτερ Τριτάρης, ο οποίος έφυγε από κοντά μας, ένας πολύ ωραίος άνθρωπος, ένας άνθρωπος γεμάτος καλοσύνη και γενναιοδωρία. Και μάλιστα θέλω να πω, να διαβάσω αν μου επιτρέπετε, και το πολύ συγκινητικό μήνυμα της κόρης του, της Αθηνάς, για τον πατέρα της. «Πατέρα, έδωσες μία μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή και ήσουν ένας δυνατός άνθρωπος. Θα σε θυμάμαι πάντα ως έναν δυνατό. Παρά τον πόνο και παρά το πόσο υπέφερες, είχες πάντα ελπίδα και είχες πάντα επιθυμία να ζήσεις. Έζησες πολύ περισσότερο από ό,τι σου είπανε οι γιατροί και περιμέναν οι γιατροί να ζήσεις, και έκανες τα πράγματα με τον δικό σου τρόπο ως συνήθως. Το τηλέφωνο μου χτύπησε το πρωί και πετάχτηκα, θεωρώντας ότι ήσουν εσύ. Όμως δυστυχώς θα έκανα τα πάντα για να έβλεπα το όνομά σου να χτυπάει στο τηλέφωνό μου κάθε 2 λεπτά. Τα πάντα μου θυμίζουν εσένα. Τόσα πολλά από σένα είναι μέσα μου», λέει η κόρη του. «Είσαι ο πιο υπέροχος πατέρας τον οποίο θα μπορούσα να είχα ζητήσει ποτέ να έχω. Ο μόνος σου φόβος ήταν να είσαι μόνος αυτή τη στιγμή την τελευταία. Ευχαριστώ τον Θεό που σε προστάτεψε από αυτό και που μας επέτρεψε να είμαστε εκεί, να σου κρατάμε το χέρι μέχρι την τελευταία ανάσα σου και να είσαι περιτριγυρισμένος από αυτούς που πραγματικά σε αγαπούσανε. Πατέρα, η μνήμη σου θα είναι αιωνία, το χαμόγελό σου θα ζει πάντα μέσα μου, πάντα μέσα μας. Θα ζήσω τη ζωή μου όπως με έμαθες να την ζω, μέχρι να ξανασυναντηθούμε. Ξέρω ότι δεν υπάρχουν πληγές και πόνος στον παράδεισο και ότι πλέον δεν υποφέρεις κοντά στον Θεό μας. Είσαι κοντά μας πάντοτε και εμείς θα συνεχίσουμε να σε αγαπάμε». Επαναλαμβάνω λοιπόν, για τον Πίτερ Τριτάρη, η νεκρόσιμη ακολουθία θα γίνει αύριο στις 9 το πρωί στην Εκκλησία της Αγίας Μαρκέλας στην Αστόρια, στο 2268 26 Street, ενώ η ταφή θα γίνει στο Νόβο Ντιβέγεβο Σεμετέρι στο 100 Smith Road στο Νάνουετ της Νέας Υόρκης. Καλό παράδεισο, πραγματικά καλό παράδεισο, και επειδή ακριβώς το My Way είναι κάτι το οποίο χαρακτηρίζει ανθρώπους σαν τον Πίτερ Τριτάρη, θα ήθελα να κλείσουμε αυτό το μικρό αφιέρωμα με το συγκεκριμένο κομμάτι. Αιωνία η μνήμη λοιπόν. Θέλω να ευχηθώ στην καλή μου φίλη την Αθηνά και στα αδέλφια της και στην οικογένεια όλη, συγγενείς και φίλους, καλή δύναμη τις πολύ δύσκολες αυτές τις στιγμές. So I face the final curtain. My friend, I'll make it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, traveled each and every highway.
I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do. I saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and the more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I guess you knew, when I bit off more than I could chew. And with it all, when there was doubt, I ate it up, then spit it out. I grew tall through it all, and did it my way. I've loved. Ένα υπέροχο κομμάτι, καλό παράδεισο στον φίλο μας τον Πίτερ Τριτάρη, με πολύ αγάπη από όλη την οικογένεια του Ελλάς FM. Δημήτρης Φιλιππίδης πάντα στο μικρόφωνο του ραδιοφωνικού σταθμού που αγαπάτε, και εμείς συνεχίζουμε.